λεπτά μετά τις 7 στέλνω την καλησπέρα μου, τις ευχές μου, καλή και δημιουργική χρονιά. Πρώτη εκπομπή για το 2018 και είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάμε για ακόμη μία φορά τις ιστορικές διαδρομές. Μία ολοφώτινη εκπομπή. Αντώνιος Ανδρεόλας και το βιβλίο του «Η ιστορία της αρχαίας Ακίνθου» από το 3000 π.Χ. έως τον 4ο μετά Χριστού αιώνα, ιστορικές εκδόσεις Στέφανος Βασιλόπουλος. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά σε όλους και σε όλες και εύχομαι το 2018, αυτό λοιπόν το έτος, να είναι δημιουργικό, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και δημιουργικά. Να σας πω ότι γύρω στις 7.30 ώρα θα είναι τηλεφωνικά κοντά μας ο κύριος Αντώνιος Ανδρεόλας. Η εκπομπή μας ηχογραφείται και θα ανέβει σύντομα στο κανάλι μας, στο John Taras. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλή μας ακρόαση για μία ώρα κοντά σας, η Αρετούλα. Στην αρχαία Ελλάδα, πολλά όρη είχαν ονόματα όπως Έλατος, Ίδη, Κίνθος και Αράκινθος. Όρος Έλατος αποκαλείται από τους αρχαίους Ακινθίους και το σημερινό βουνό Σκοπός. Κίνθος λεγόταν το όρος της ιεράς νήσου Δήλου, γενέτειρας του Απόλλωνος. Σε αυτό το μέρος, κατά την παράδοση, ο Θεός Απόλλων γεννήθηκε από τη μητέρα του Λιτό. Γι' αυτό Απόλλων ονομαζόταν και Κίνθιος. Την ονομασία Κίνθος είχαμε επίσης στη Βιωτία. Όπως αναφέρει ο Στράβων, Αράκινθος ονομαζόταν ένα όρος της Αιτωλίας, στο οποίο η θεά Αθηνά είχε ιερό και γι' αυτό η θεά έφερε την προσωνυμία Αράκινθης. Η λέξη Βερεκινδία δεν σημαίνει καθόλου γη. Αντιθέτως, ήταν το όνομα χώρας που εκαλεί το Βερέκιντος ή Βερέκινθος γύρω από τη Μεγάλη Φρυγία. Εκεί τιμούσαν τη θεά Κυβέλη και γι' αυτό η θεά ονομαζόταν Κυβέλη Βερεκινδία. Η πρώτη αρχαιότατη ονομασία της Ακίνθου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ήταν Ηρία. Ο ιστοριοδίφης Μερκάτης εικάζει ότι το όνομα αυτό δόθηκε στην Ίσο από τους βιωτούς κατοίκους της πόλεως Ηρία. Όμως, εκείνα τα μυθικά προϊστορικά χρόνια οι άνθρωποι στους τόπους που κατακτούσαν έδιναν ονόματα ηρώων. Έτσι, οι πρώτοι κάτοικοι της νήσου έδωσαν το όνομα του αρκάδα ήρωα Ηριαίος, ο οποίος, σύμφωνα με την παράδοση, γεννήθηκε στην Κυλλήνη της Αρκαδίας. Η ονομασία Ηρία είχε δοθεί εκτός από τη Ζάκυνθο και σε άλλα μέρη όπου οι αρκάδες κάτοικοι τιμούσαν τον ηρωά τους Ηριαία. Ήταν η Ηρία της Βιωτίας, το ωραιότατο, το αρχαιότατο όνομα της νήσου Πάρου, όπως και η πόλη Ηρία στην Υπαγία της Ιταλίας. Ένα άλλο όνομα που θα μας απασχολήσει
είναι εκείνο που ο Όμηρος αναφέρει ως δουλήχιον. Αυτό μας έρχεται από τη μαρτυρία του γεωγράφου Γερβελίου και τον στίχο του Σιλίου του Ιταλικού. «Και όπλα δουλήχια φερθέντα υποπρογόνων εξ Ζακίνθου». Πολλοί συγγραφείς έχουν παρεξηγήσει τα λόγια του Σιλίου. Αυτός δεν ονομάζει δουλήχιον τη Ζάκυνθο, αλλά τα όπλα με τα οποία εννοεί την κατάκτηση αυτής από τον Αρκίσιο και εκφράζεται με την μετονυμία του δουλήχιου. Έτσι έπαιρνε την ονομασία πολλά μέρη από το βασίλειο του Λαέρτη, πατέρα του Οδυσσέα και του ίδιου του Οδυσσέα, όπου ακόμη αποκαλείται ο Οδυσσέας δουλειχιώτης. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ποτέ η Ζάκυνθος δεν ονομαζόταν δουλήχιον, αλλά εννοείται απλώς η κατάκτηση της νήσου από τον Αρκίσιο. Η νήσος που απεκαλεί το Δόλιχα είναι πιθανότατα το σημερινό Μακρονήσι. Επίσης, επειδή η Ζάκυνθος ήταν μέρος του βασιλείου της Ιθάκης με ηγεμόνα τον Οδυσσέα, είναι αδύνατο να ονομάστηκε δουλήχιον, διότι το δουλήχιον είχε ηγεμόνα τον Μέγητα. Οι αρχαίοι είχαν εντυπωσιαστεί από τις φυσικές καλονές του νησιού. Έτσι, ο Στράβων την ονόμασε Εύγονον, ο Πλίνιος, το έξοχον της Καρποφορίας, ο Όμηρος Ηλίεσα και ο Βίργιλος Βιργίλιος Νεμόρωσα ή κατά άλλους Ανεμόδη. Στην αρχαία Ζάκυνθο ευδοκιμούσαν τα αμπέλια. Τα ζακυνθινά κρασιά ήταν θερμά και οι νησιώτες ήταν πότες και επιδίδαντο σε καθημερινές εινοποσίες. Ήταν πνευματώδης και επιρρεπής προς τη μέθη. Αυτά μεταφέρει ο Αθήναιος στο έργο του «Δείπνοσοφιστέ». Στην αρχαία Ζάκυνθο επίσης καλλιεργούνταν μικρά κολοκύθια με την ονομασία Ζακυνθίδες. Οι αρχαίοι Ζακύνθιοι έτρωγαν διάφορα φαγητά το καλοκαίρι και το χειμώνα που τα παρασκεύαζαν όλα από μεγάλα κολοκύθια. Πολλά δε φυτά τα χρησιμοποιούσαν στην ιατρική, όπως καταγράφει ο Πλίνιος. Όπως αναφέρουν, στη Ζάκυνθο υπήρχαν κρίνοι, οι άκυνθοι και πολλά δέντρα που καταστόλιζαν τις παιδιάδες και τους λόφους. Η Ζάκυνθος είχε πολλά δάση και ως εκ τούτου το νησί ήταν τόπος λατρείας της θεάς Αρτέμιδος.
Πρέπει δε το νησί να είχε και ελάφια που ζούσαν σε αυτό, τα οποία ήσαν ιερά και αφιερώνονταν στην ελαφιβόλο θεά του κυνηγίου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκε ναός της Αρτέμιδας στο όρος Έλατος, το σημερινό βουνό Σκοπός, μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1623 στη Ζάκυνθο. Στα ερείπια του ναού της Αρτέμιδος είχε χτιστεί κατά τους ζωντινούς χρόνους η εκκλησία της Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Οι δύο κύονες μπροστά από το ιερό του ναού της Παναγίας ανήκαν στο ιερό της θεάς Αρτέμιδας. Τα νησιά Στροφάδες ήταν τόπος λατρείας κατά την αρχαιότητα. Τα νησιά έλαβαν την ονομασία τους από τη μυθική αρπιεία Οκυθόη, η οποία καταδιωκόμενη από τα φτερωτά παιδιά του Βορέα, τον Ζήτη και τον Κάλαη, εστράφει προς αυτάς, δηλαδή τας νήσους, κατά τη μυθολογία. Τα της Απικήσεως στη Ζακύνθου αναφέρονται από τον Παυσανία στα αρκαδικά του. Το αρχαίο κείμενο του Παυσανία αναφέρει τα της ίδρυσης της Ψοφίδας και για τους Ψοφιδίους. Ψοφίδος δε ημέν φασίν οικιστήν γενέστε, Ψοφίδα του Άρωνος, του Ερημάνθου, του Άριστα, του Παρθάωνος, του Περιφύτου, του Νικτήμου, της δε έστην ηρημένα θυγατέρα Ψοφίδα είναι, Ξάνθου, του Ερημάνθος, του Αρκάδος. Τας δε μένουν ούτω κατά την Αρκάδων, εσ τους βασιλέας έχει νήμην, ο δε αληθέστατος των λόγων εστίν Έρικος, του Ενσικανία, δυναστεύσαντος πέδα είναι τη Ψοφίδα, η συγγενόμενος ή συγγενόμενος Ηρακλής. Αγαγέστε μεν αυτήν εις τον οίκον ουκ ηξίου, καταλείπει δε έχουσαν εν τη γαστρή παραλικόρτα ξένο μεν όντι αυτού παρικούντι δεν πόλη φυγεία, πρόδε του φυγέως της βασιλείας Ερημάνθο καλουμένη. Επιτραφέντες δε αυτόθη Εχέφρον και πρόμαχος Ηρακλέους Τεόντες και της γυναικός της Ικανής, μετέθεντο τη φυγεία το όνομα Ψοφίδα, από της μητρός έστι δε και Ζακυνθίων τη Ακροπόλη. Ψοφής όνομα, ότι ναυσίν έστιν ίσον επεραιώθη πρώτος και γένετο οικιστής ανήρ Ψοφίδιο Ζάκυνθώστε. Ο Δαρδάνου.
σειρών μεν δίν σταδείς εστίν αποτέρω, τριάκοντα υψοφείς παραδέ αυτή νότε αρωάνιος ποταμός και ολίγων αποτέρω της πόλεως ερήμανθος ρέουσιν. Έχει δε τα σπηγάσω ερήμανθος ενώρη λαμπία. Το δε όρος τούτο ιερών είναι πανός. Λέγεται ή δαν του όρους του ερημάνθου μοίρα ή λάμπια. Επίης εν δε όμηρος ως εν τα ηγέτο και ερημάνθο. Θυρευτήσουν της λαμπίας ο ερήμανθος και αρκαδίων διεξελθών εν δεξιά μεν το όρος έχων την φολόιν εν αριστερά δε πάλιν δεξιάν και τη χώρα θέλπουσα αριστερά εν ούτε πάλι μετά του Αλφιού. Παυσανίας, Αρκαδικά 24. Μετάφραση. Κάποιοι λένε ότι η Ψοφής ιδρύθηκε από τον Ψόφη γιο του Άρωνα, που ήταν γιος του Ερημάνθου γιου του Αρίστα. Ο Αρίστας ήταν γιος του Παρθάωνα, γιου του Περιφύτου, γιου του Νικτήμου. Άλλοι λένε ότι η Ψοφής ήταν κόρη του Ξάνθου, γιου του Ερημάνθου, που ήταν γιος του Αρκάδα. Αυτά έτσι τα θυμούνται οι Αρκάδες. Η πιο αληθινή εκδοχή είναι αυτή που λέει ότι η Ψοφής ήταν κόρη του Έρικα, του τυράννου της Ικανίας. Κοιμήθηκε μαζί της ο Ηρακλής, αλλά αποφάσισε πως δεν άξιζε να την πάρει μαζί του και την άφησε έγκυο στον Λικόρτα, φίλο του από φιλοξενία. Αυτός τότε πήγε στη Φυγεία, η οποία πριν τη βασιλεία του Φυγεία ονομαζόταν Ερήμανθος. Έτσι η γη του Ηρακλή Εχέφρονας και Πρόμαχος μεγάλωσαν εκεί από γυναίκα Σικανή και άλλαξαν το όνομα της Φυγείας, δίνοντάς εις το όνομα της μητέρας τους Ψοφίδας. Ψοφής ονομάζεται και η Ακρόπολης των Ζακυνθινών, επειδή αυτός που πρώτος πέρασε σε αυτό το νησί με το στόλο του καταγόταν από την Ψοφίδα και έγινε ο ιδρυτής αυτού του νησιού. Ήταν ο Ζάκυνθος, γιος του Δαρδάνου. Η Ψοφής απέχει 30 στάδια από τις Σύρες. Ο ποταμός Αρωάνιος περνά από εκεί και ο Ερήμανθος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη. Οι πηγές του Ερημάνθου βρίσκονται στο βουνό Λάμπια, το οποίο λένε ότι είναι ιερό του Πανός. Λάμπια πράγματι ήταν τμήμα του βουνού Ερήμανθος. Ο Όμηρος έγραψε σε ποίημά του ότι στον Ταΐγετο και στον Ερήμανθο κυνηγός. Λοιπόν, από τη Λάμπια ο Ερήμανθος περνώντας μέσα από την Αρκαδία, έχοντας το βουνό Φολόη δεξιά και τη χώρα Θέλπουσα αριστερά, ενώνεται πάλι με τον Αλφιό. Όταν το 1866 η Ζάκυνθος διαιρέθηκε σε 10 δήμους, δύο εξ αυτών είχαν τις επωνυμίες Δήμος Αρκαδίων, που περιελάμβανε τα χωριά Γερακάρι, Μπελούσι, Τραγάκι και Αλικανά, και Δήμος Ψοφίδος, που περιελάμβανε τα χωριά Μπανάτο,
Άγιο Κήρυκα ή Αγγερικών, Γαϊτάνη, Καλυπάδων, Κουκουναρία, Πλάνο, Σαρακινάδο, Τσιλιβή και Χουρχουλίδη και πολλοί ζακύνθοι είναι απόγονοι των ψοφιδίων αρκάδων. Ας εξετάσουμε όμως αυτή την προγονική πόλη των ζακυνθίων. Άλλωστε η αρχαία ακρόπολη του αρχαίου φρουρίου ονομαζόταν Ψοφής. Παυσανίας αναφέρει: «Στην πόλη της Ψοφίδας υπάρχει ιερό της Αρικίνης Αφροδίτης, του οποίου σήμερα σώζονται μόνο ερείπια. Λένε ότι το ίδρυσαν οι γη της Ψοφίδας και πραγματικά αυτό είναι πιθανό, επειδή η Αρικίνη Αφροδίτη έχει ιερό στην πατρίδα του Έρικα τη Σικελία. Αυτός ο ναός ήταν ιερός από τα παλιά χρόνια και το ίδιο πλούσιος με το ιερό της Πάφου στην Κύπρο». Μυθολογικά στοιχεία που αναφέρει ο ιστορικός Παυσανίας. Ο Παυσανίας επίσης αναφέρει ακόμη τα εξής μυθολογικά στοιχεία. Τα ηρώα του Πρόμαχου και του Εχέφρονα, γιών της Ψοφίδας, στην εποχή μου δεν είναι επιβλητικά. Στην Ψοφίδα είναι θαμμένος και ο γιος του Αμφιαράου Αλκμαίωνας. Ο τάφος του είναι κτίσμα όχι μεγάλο και όχι εντυπωσιακά διακοσμημένο. Γύρω του υπάρχουν κυπαρίσια τόσο ψηλά, ώστε η σκιά τους πέφτει πάνω στο βουνό που υψώνεται πίσω από την Ψοφίδα. Επειδή οι ντόπιοι πιστεύουν ότι τα φυτά είναι ιερά του Αλκμαίωνα, αρνούνται να τα κόψουν και τα ονομάζουν Παρθένες. Όταν ο Αλκμαίωνας σκότωσε τη μητέρα του και δραπέτευσε από το Άργος, ήρθε στην Ψοφίδα, η οποία ακόμη ονομαζόταν Φυγεία από τον Φυγέα, και παντρεύτηκε την κόρη του Φυγέα, Αλφεσίβια, στην οποία πρόσφερε ανάμεσα στα άλλα δώρα και ένα περιδέρεο. Αλλά η αρρώστια του δεν υποχώρησε καθόλου όσο καιρό έμεινε στην Αρκαδία, και έτσι κατέφυγε εκεί, όπου του υπέδειξε ο χρησμός των Δελφών. Η Πυθία του είπε ότι ο εκδικητικός δαίμονας της Ερυφύλης θα σταματούσε να τον ακολουθεί μόνο αν φτάσει στην πιο καινούργια χώρα, αυτήν που είχε αναδυθεί από τη θάλασσα από τότε που μολύνθηκε από το αίμα της μητέρας του. Έτσι ανακάλυψε την πρόσκοση του ποταμού Αχελώου, όπου εγκαταστάθηκε και νυμφεύτηκε την κόρη του Αχελώου, Καλλιρόη, σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ακαρνάνων. Από την Καλλιρόη, ο Αλκμαίωνας απέκτησε δύο γιους, τον Ακαρνάνα και τον Αμφότερο. Λένε ότι οι κάτοικοι αυτής της χώρας
πρώτα λέγονταν Κουρίτες και απέκτησαν το σημερινό τους όνομα από τον Ακαρνάνα. Πολλοί άντρες οδηγούνται στο δρόμο των ανόητων επιθυμιών τους και πολύ περισσότερο οι γυναίκες. Η Καλλιρόη επιθυμούσε το περιδέραιο της Ερυφύλης και έστειλε τον Αλκμαίωνα στη Φυγεία παρά τη θέλησή του για να της το φέρει. Εκεί ο Αλκμαίωνας βρήκε το θάνατο. Τον σκότωσαν με δόλιο τρόπο οι γη του Φυγεία, Τίμενος και Αξίωνας, οι οποίοι λένε ότι αφιέρωσαν το περιδέραιο στον Απόλλωνα στους Δελφούς. Λένε ακόμη ότι στη διάρκεια της βασιλείας του στη Φυγεία, όπως ακόμη ονομαζόταν, οι Έλληνες έκαναν την εκστρατεία εναντίον της Τρίας. Οι κάτοικοι της Ψοφίδας λένε ότι δεν πήραν μέρος σε αυτή την εκστρατεία, γιατί οι βασιλείς τους μισούσαν, τους αρχηγούς των Αργίων, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν φίλοι του Αλκμαίωνα και είχαν πάρει μέρος στην εκστρατεία του εναντίον των Θηβαίων. Ο λόγος που τα νησιά Εχινάδες δεν ενώθηκαν με τη στεριά από τον Αχελό ήταν ότι οι Αιτωλοί ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, η οποία καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Από τότε που η Αιτωλία έμεινε ακαλλιέργητη, ο Αχελός δεν συγκέντρωνε πολύ λάσπη πάνω στις Εχινάδες, όπως όταν το έδαφος ήταν καλλιεργημένο. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο Μέανδρος που ρέει μέσα στο οργωμένο έδαφος της Φρυγίας και της Καρίας μετέτρεψε τη θάλασσα ανάμεσα στην Πριήνη και στην Μίλητο σε ξερυγή μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Κοντά στον Ερήμανθο οι κάτοικοι της Ψοφίδας έχουν ναό του Ερήμανθου με άγαλμά του. Εκτός από τον Αιγυπτιακό Νείλο, σε όλους τους άλλους ποταμούς υπάρχουν αγάλματα από λευκό μάρμαρο, αλλά οι κάτοικοι πιστεύουν ότι τα αγάλματα του Νείλου θα έπρεπε να είναι φτιαγμένα από μαύρο μάρμαρο, επειδή εκβάλλει στην θάλασσα μέσω της Αιθιοπίας. Στην Ψοφίδα άκουσα να μιλούν για τον Αγλαό, κάτοικο της Ψοφίδας, σύγχρονο του Κρήσου από τη Λυδία, ότι ήταν πραγματικά ευτυχισμένος σε όλη του τη ζωή. Δεν τον πίστεψα όμως. Μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει λιγότερες δυσκολίες από άλλους συγχρόνους του, όπως και ένα πλοίο μπορεί να πληγεί λιγότερο από κάποιο άλλο σε κακοκαιρία, αλλά είναι εντελώς αδύνατο να βρεθεί άνθρωπος που να μην έχει ποτέ πληγεί από κάποια συμφορά ή πλοίο που να ταξιδεύει πάντα με ούριο άνεμο. Ο Όμηρος έγραψε για το πιθάρι με τα αγαθά και το πιθάρι με τις συμφορές που έχει ο Δίας. Έμαθε γι' αυτό από το Θεό των Δελφών που κάποτε αποκάλεσε τον ίδιο τον Όμηρο καταραμένο και ευτυχισμένο επειδή γεννήθηκε για να είναι και τα δύο. Πηγαίνοντας από την Ψοφίδα στην Θέλπουσα, το πρώτο μέρος που συναντεί κανείς λέγεται Τρόπαια, αριστερά του Λάδωνα. Μετά τα Τρόπαια βρίσκεται το Αφροδίσιο δάσος.
Τρίτη στη σειρά έρχεται η στήλη με τα αρχαία γράμματα που αποτελεί το όριο ανάμεσα στις περιοχές της Ψοφίδας και της Θελπουσίας. Αν το διασχίσεις και προχωρήσεις 25 στάδια, θα βρεθείς στα ερείπια της Κομόπολης Καούντα και σε ένα ιερό του Καουσίου Ασκληπιού, το οποίο βρίσκεται πάνω στο δρόμο. Αυτά λοιπόν αναφέρει ο Παυσανίας για την Ψοφίδα, την αρχαίγονη και γενέθλια πόλη της Ακίνθου. Σήμερα η Ψοφίδα υπάρχει. Είναι μία μικρή κομόπολη από 2.000 κατοίκους και ανήκει στο νομό Αχαΐας. Τα 5 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Ανδρεόλα, καλή χρονιά! Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατάς σας. Κύριε Ανδρεόλα, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ξεκινάει μία καινούργια χρονιά και ξεκινάμε μαζί την πρώτη εκπομπή. Πιστεύω ότι είναι κάτι ποιοτικό το οποίο αξίζετε και εσείς και οι ακροατές σας. Να είστε καλά, να έχετε πάντα υγεία σε όλη σας την οικογένεια και ό,τι καλό είναι να έρθει, ας έρθει, κύριε Ανδρεόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης και για εσάς. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο και σε εσάς και στον Γιάννη. Έγινε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις μας, είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, μάλιστα, όπως θέλετε. Ναι, μιλήστε μας για την θεά Κυβέλη Βερεκιντία. Ναι, η θεά Κυβέλη, η Βερεκιντία, ήταν μία θεά η οποία στην κυριολεξία την είχαν μεταφέρει οι Έλληνες ναυσιπλώοι και εξερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες, οι μεγαλύτεροι ναυσιπλώοι όλων των εποχών, βρέθηκαν στα πέρατα του κόσμου. Άλλωστε όλοι οι Ήπειροι φέρουν ελληνικά ονόματα και δεν το γνωρίζουμε. Ευρώπη, Εύρωπη, είναι μια πανάρχαια απικία των Ελλήνων. Ναι. Στην περιοχή αυτή, για παράδειγμα, κοντά στην Ασία, Ασίοι είναι η χώρα των λιμνών. Αφρική είναι η Ήπειρος που ανεδείχθη εκ του Αφρού. Οκεανία, δεν χρειάζεται μετάφραση, η χώρα του ωκεανού. Η Ανταρκτική, η γη που είναι απέναντι από την Άρκτον. Η Δε Αμερική, το πραγματικό της όνομα ήταν ελληνικό και λεγόταν Εσπερία. Και εμείς σήμερα μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνουμε στην Εσπερία, στη Δύση δηλαδή. Εσπερία. Η Εσπερία, μάλιστα. Mm-hmm. Στην Εσπερία
σύμφωνα με γονιδιακό έλεγχο που έγινε πρόσφατα κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, ευρέθηκαν ακόμα και σε Ινδιάνους της Αμερικής το ελληνικό αποτύπωμα στο DNA. Μάλιστα. Οι Έλληνες Ηρακλειδείς, οι Έλληνες Αργοναύτες έχουν κάνει το περίπλου της γης χιλιάδες χρόνια πριν τους σημερινούς Ευρωπαίους, χιλιάδες χρόνια πριν. Mm-hmm. Αναφέρονται όλα αυτά στα αργοναυτικά. Στα αργοναυτικά, στους ορφικούς ύμνους. Έχουν καταγραφεί τα πάντα. Ναι, στους 3.000 ορφικούς ύμνους, στα αργοναυτικά. Μάλιστα. Κύριε Ανδρεόλα, μιλήστε μας για το όνομα Δουλίχιον που αναφέρει ο Όμηρος. Ναι, ήδη το αναφέρατε στο εσείς, έτσι, ναι, ναι. Με λεπτομέρειες, έτσι, το, έτσι. Ακριβώς είναι αυτό που είπατε στην εκπομπή, έτσι. Μάλιστα. Με τη δουλειχία, έτσι, και το δουλείχιον. Δουλείχιον. Το κατέγραψα γιατί κάποιος από το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου είχε πει ότι η Ομηρική Ζάκυνθος την ονομάζανε δουλειχία. Τα ελληνικά τοπονύμια είναι ακριβώς εκεί που είναι και σήμερα, όπως ήταν στην αρχαιότητα. Δεν έχουν αλλάξει θέση. Αντιθέτως, οι διάφοροι κατακτητές τους αλλάζανε κάπως τα ονόματα, αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Έτσι. Λοιπόν. Η Ζάκυνθος είναι το έξοχον της καρποφορίας. Γιατί είναι το έξοχον της καρποφορίας? Ναι, γιατί όπως γράφει ο Αθήναιος στους δειπνοσοφιστές, ήτανε πλήρης αμπέλων και οπωσδήποτε η καρποφορία ήταν έξοχος, διότι τροφοδοτούσαν με ίνον, έτσι, με τον άκρα των ίνων, το ελληνικό αυτό αριστούργημα, και ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και τις ελληνικές αποικίες. Και μάλιστα γράφεται ότι πολλά φυτά της Ζακύνθου τα χρησιμοποιούσαν στην ιατρική. Αυτό αληθεύει, έτσι? Ναι, ναι. Ναι, είναι, σας είπα, από αρχαία κείμενα που έχω κάνει τις μεταφράσεις του Αθήναιου στους δειπνοσοφιστάς που είχε συγγράψει, και ευτυχώς που το έχουμε, ας πούμε, στα χέρια μας, γιατί επήρθε καταστροφή ότι το ελληνικό θεωρεί το, ξέρετε, ειδωλολατρικό. Από ένα σημείο και μετά, και ρίπτε το εις την πυράν. Εις την πυράν, μάλιστα, ως ειδωλολατρικό. Ναι. Και έχουμε υποστεί μια τεράστια γενοκτονία, ίσως τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει υποστεί ποτέ έθνος, το 394 μετά Χριστόν, επί Θεοδοσίου του Α, και με εντολή του Ρουφίνου, του πρωθυπουργού του, που στήφη των Βανδάλων με τον Αλάριχον και αργότερα με τον γιο του τον Γιζέριχο, καταρρίμαξαν την Ελλάδα, η οποία ήταν υποδουλωμένη στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν είχαν όπλα οι Έλληνες να αντισταθούν. Ή γίνεστε χριστιανοί ή πεθαίνετε. Εκεί έγινε μια μεγάλη γενοκτονία, η οποία αποκρύπτεται επιμελώς. Αυτό θέλω να σας πω μετά. Ναι, ολοκληρώστε και θα σας πω στη συνέχεια κάτι σχετικά με αυτό που μου λέτε. Ο Αλάριχος με το γιο του το Γιζέριχο κατέστρεψαν τα άβδυρα της Θράκης, την Όλυνθο, τις Αιγές,
την πρώτη πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την Πέλα, την Ιολκό, της Θεσσαλίας, τα Σθήβας, γιατί είναι Εθήβε, των Θηβών, Εθήβε, ναι. Τα Αθήνας, είναι Αθήνε, πάλι ονομαστική πληθυντικού, την Κόρινθο, τα Σπάτρας, γιατί είναι Πάτρε, πάλι ονομαστική πληθυντικού, το Άργος, τη Σπάρτη, την Πύλο, Κνωσός, Θεστός, Ρόδος, Λέσβος, Ζάκυνθος και Κέρκυρα. Τους Δελφούς επίσης και την Δωδόνη και Ολυμπία. Εάν βλέπουμε φέτες αυτή τη στιγμή ερείπια σε όλο τον ελλαδικό χώρο, οφείλεται σε αυτή τη βαρβαρική επιδρομή των Βανδάλων. Των Βανδάλων, ναι. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό που λέτε το αποκρύπτουν αυτά, ενώ τι πάνε να διδάξουν, ας πούμε, αυτοί τώρα, ότι οι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες και πιάνανε τους χριστιανούς και λέγανε αν δεν προσκυνήσεις τα είδωλα θα σε σκοτώσουμε. Δηλαδή την αλήθεια την κάνουνε, την διαστρεβλώνουνε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έγινε μία μάχη 4 αιώνες, ωραία, με τον ελληνικό λαό υπόδουλο, επαναλαμβάνω, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και εκεί ήταν τα μεγάλα του όπλα, έτσι, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας πνευματικός πολιτισμός, είναι η αφρόκρεμα όλου του κόσμου. Επάλευε τώρα η φιλοσοφία, ας πούμε, να πούμε μία πτυχή, με τις μάζες. Ωραία. Ναι. Οι μάζες εστερνίστηκαν το χριστιανισμό, όχι οι Έλληνες, έτσι, οι Ρωμαίοι, αλλά οι υπόδουλοι λαοί, είτε οι ανατολικοί λαοί στην Ανατολή ως επιτοπλίστων που άρχισε εκεί να εξαπλώνει το χριστιανισμός, είτε οι βάρβαροι λαοί όπως ήταν οι Γαλάτες, οι Πρετανοί όπως ονομάζουν οι Έλληνες, οι Βρετανοί δηλαδή, ή οι Γόθοι, που είναι οι πρόγονοι των Γερμανών. Βυσιγόθοι και Οστρογόθοι. Οστρογόθοι είναι οι Ανατολικοί Γερμανοί και οι Βυσιγόθοι οι Δυτικοί Γερμανοί. Σε αυτούς ουσιαστικά τους βαρβάρους λαούς επιβάλλανε το χριστιανισμό. Δεν τα καταφέρανε με τους Σκανδιναβούς που πιστεύανε στο Θόρ, τα καταφέρανε γύρω στο 10ο αιώνα μετά Χριστόν για την επιβολή του χριστιανισμού. Ναι. Τον Έλληνα, τους προγόνους μας τους σκοτώσανε. Υπολογίζεται ότι πρέπει να δολοφονήθησαν γύρω στα 4 εκατομμύρια των προγόνων μας. Απίστευτος αριθμός, ναι. Πολύ μεγάλο. Στα 4 εκατομμύρια μιλάμε ίσως για τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει υποστεί ποτέ έθνος. Καταλάβατε. Μα γι' αυτό λέμε ότι πατάμε σε ματωμένα χώματα. Κοιτάξτε, ο φιλόσοφος Λιβάνιος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν εκείνος ο αιώνας ήταν καθοριστικός για το τι θα επικρατήσει, είπε ότι με αυτό το κατασκεύασμα το οποίο επιβάλλανε, το ιουδαϊκό κατασκεύασμα που επιβάλλανε πάνω στην ανθρωπότητα, φέρνει τον κόσμο 2.000 χρόνια πίσω. Αυτό εγγράφει γύρω στο 370 μετά Χριστόν, 4ο αιώνας, όταν ζούσε ο φιλόσοφος Λιβάνιος. Ωραία. Ήτανε μία διαμάχη. Ο ελληνισμός δεν μπορούσε να επιβληθεί, ήταν άνηση η μάχη, απευθύνεται στα πνεύματα, σε ανώτερης πνευματικής φύσεως, ναι, ανθρώπους. Ναι, κατάλαβα, ναι. Ο χριστιανισμός επιβλήθηκε γιατί, σας είπα, έπεισε τις μάζες, ωραία, τον όχλο, και όχι τον ελληνορωμαϊκό όχλο, όπως είπαμε.
ανατολικούς λαούς, έτσι, και τους δυτικούς λαούς που ήταν κατηλημένοι στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κύριε Ανδρεόλα, μιλήστε μας για τη Θεά Άρτεμις, σας έχω πει είναι η αγαπημένη μου, και για το ναό της Θεάς στο βουνό Σκοπό, στο οποίο ναό το επισκεπτήκαμε με τον Γιάννη όταν είχαμε επισκεπτεί το όμορφο νησί σας το καλοκαίρι. Ναι. Καταρχάς είναι βυζαντινός όρος ο Σκοπός. Η αρχαία του ονομασία, όπως προείπατε, Έλατος, είναι το όρος Έλατος. Έλατος, ναι. Ο ναός της Αρτέμιδος κατασκευάστηκε εκεί γύρω στο 5ο αιώνα π.Χ. Και ανεδύθη, έτσι τον είχαν αποκρύψει, ανεδύθη όμως με ένα μεγάλο σεισμό που έγινε το 1623. Ανεδύθη ο ναός αυτός, με τον οποίο κάποια οικογένεια που κατήχε το βουνό, ήταν σαν ιδιοκτησιακό καθεστώς λογοθέτη, ναι, ναι, πήρανε πράγματα και τα πήγανε στο αρχοντικό της στην πόλη, όπου καταστραφήκανε με τη σεισμό πυρκαγιά του 1953, και κάποια υπολείμματα τα οποία χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν το ναό της, της Παναγίας της Σκοπιώτισσας. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλο τον ελλαδικό χώρο, επειδή όπου υπήρχε αρχαίος ελληνικός ναός είναι και τεράστια ενεργειακά κέντρα, οι χριστιανοί, έχοντας επίγνωση του γεγονότος αυτού, έχτιζαν τις εκκλησίες τους πάνω στους αρχαίους ναούς των Ελλήνων. Δεν τους έκτιζαν κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν που έχουν χτιστεί χριστιανικοί ναοί, πάνω στους ελληνικούς πραγματικούς ναούς, εκεί είναι και τεράστια ενεργειακά κέντρα. Ο ελληνισμός έκαμε, θα έλεγα, ένα κεφαλοκλείδωμα γύρω στον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, το 717 μετά Χριστόν, στον εύρεο χριστιανισμό, και τον μετέτρεψε, τον ελληνοποίησε. Ελληνοποίησε και τον έκανε Έλληνο χριστιανισμό. Ποτέ έχει μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν θα ακούσετε Ιταλοκαθολικισμός, Ισπανοκαθολικισμός ή Γερμανοπρωτεσταντισμός. Έτσι, η Έλληνοορθοδοξία όμως έγινε και επιβλήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός πάνω σε αυτό το εβραϊκό κατασκεύασμα, και τον ελληνοποίησε σε ένα μεγάλο βαθμό. Η γλώσσα των Ευαγγελίων, ούτως ή άλλως από τους 72 και όχι τους 70, εγγράφει που αλλού στα ελληνικά, έτσι μεταφράστηκε στα ελληνικά από τα ραμαϊκά, και αναγκάστηκε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον Ηράκλειο όμως και μετά, από τον 7ο αιώνα δηλαδή, γύρω στο 622 μετά Χριστόν και μετά, να κάνει επίσημη γλώσσα του κράτους, τουλάχιστον της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γιατί το Βυζάντιο είναι φιολόγημα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά το 19ο αιώνα. Δεν υπήρχε Βυζάντιο. Βυζάντιο, επαναλαμβάνω, είναι ένα εφιολόγημα των καθηγητών για να διαχωρίσουν την Ανατολική με τη Δυτική Αυτοκρατορία. Η Ανατολική λοιπόν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ελληνοποιήθηκε και είχε, για παράδειγμα, μόνο στο δικανικό λόγο τη Λατινική σαν επίσημη γλώσσα, ας πούμε, του κράτους. Και ελληνοποιήθηκε από τον Ηράκλειο όμως και μετά, τον αυτοκράτορα Ηράκλειο.
Είναι τεράστιος ο ελληνισμός. Είναι παγκόσμιος, οικουμενικός και συμπαντικός. Έχουν προσπαθήσει πολλάκις και τώρα που μιλάμε και διαστόματος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου ότι όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι που στέλνονται είτε στην ελληνική πλευρά της Κύπρου είτε στην κυρίως Ελλάδα ότι έρχονται με σκοπό για να σε περίπτωση επιθέσεως να επιτεθούν στα νότα των Ελλήνων. Παράλληλα με την δημογραφική αλλίωση του ελληνικού πληθυσμού και την υπογεννητικότητα που μας έχουν επιβάλει με διάφορα τεχνάσματα, όπως για παράδειγμα την οικονομική κρίση, δεν μπορεί ένα νεαρό ελληνικό ζευγάρι να παντρευτεί και ούτε καν σκέφτεται για να αποκτήσει παιδιά. Και περνάνε τα χρόνια και λέγεται ότι θα φτάσουμε, για παράδειγμα, το 2100 να είμαστε 3 εκατομμύρια από τη στιγμή κατά την οποία τώρα είμαστε 11.100.000. Ωραία. Ναι. Θέλουν να αντικαταστήσουν, αυτό είναι το σχέδιο, με πληθυσμούς από την υποσαχάρια Αφρική, τον πανάρχαιο αυτό, οικουμενικό, όπως προείπαμε, συμπαντικό και παγκόσμιο χώρο του ελληνισμού. Μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι ομφαλός της γης και θεωρεί το παραμυθάκι μέχρι το 1970. Λοιπόν, όταν ο Ζεύς άφησε από τους δύο πόλους της γης το ιερό του δύο αετούς, το ιερό του πτηνών, οι οποίοι συναντήθηκαν πάνω από τους Δελφούς. Καταφέρανε λοιπόν πριν από μερικές δεκαετίες να αποδείχτηκε, είναι αποδεδειγμένο και επιστημονικά, ότι το κέντρο της γης είναι οι Δελφοί. Έτσι απέχουν ίση απόσταση από τους δύο πόλους της γης. Εδώ είναι εκπληκτικό. Το κέντρο του πλανήτη. Ωραία. Και όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά όπως είπαμε, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας τεράστιος πολιτισμός, παγκόσμιος και οικουμενικός, και κυρίως είναι πνευματικός πολιτισμός. Μιλήστε μας για τη Λάμβεια και τον Θεό Πάνα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς η Λάμβεια είναι από το Λάμβο, το ρήμα Λάμβο. Λάμβο, ναι. Λάμβο, εξού και Ολυμπία, ωραία, που ετοιμάτω ο Ζεύς, ωραία, και όπως και Όλυμπος. Εντάξει, είναι από το ρήμα Λάμβο. Λάμβο. Ο Θεός Πάνας, ο Παν του Πανός, ήτανε ακριβώς το Παν, έτσι, το αχανές, το άπειρον, ωραία, όπου ελατρεύεται από τους Έλληνες, πρωτίστως στην Αρκαδία, στον ελλαδικό χώρο, όπου, όπως λέγεται, οι Αρκάδες ζούσαν σε εκείνο τον τόπο πριν την δημιουργία της Ελλήνης. Πριν από τη Σελήνη, εκατοικείτο η νήσος της Απίας, που είναι το προηγούμενο όνομα της Πελοποννήσου, της νήσου του Πέλοπος, από τους Αρκάδες, που αν ας πούμε δώσουμε την ετυμολογία της λέξεως, είναι η Άρκτος του Διός. Η Άρκτος. Πρώτοι Έλληνες, έτσι, η Άρκτος του Διός, οι Αρκάδες, μετανάστευσαν έως το όνομα του Πανός έχει δοθεί ακόμα και στην πανάρχαια απικία της Ισπανίας, διότι πώς είναι η Ισπανία στα ισπανικά? Είναι Εσπάνα. Εσπάνα. Ναι. Και τι γλώσσα μιλάμε? Μιλάμε τη γλώσσα τη δική μας. Εσπάνα γιν, η στιγή του Πανός, με πρωτεύουσα την Ταρτισό, η οποία κατεποντίστη. Με πρωτεύουσα την ελληνική πόλη της Ταρτισούς. Και όπως θα δείτε, και αργότερα θα δείξετε
στους αγαπητούς και σεπτούς ακροατάς σας ότι και οι αρχαίοι Ζακύνθοι κάνανε την αποικία Ζάκανθα, έτσι, εις τη γη του Πανός. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, οι Έλληνες δεν λάτρευαν το Θεό Πάνα, σας είπα, και τον είχαν φέρει και στις αποικίες τους. Ωραία. Όπως επαναλαμβάνω και στην Ισπανία, που φέρει μέχρι σήμερα ελληνικό όνομα. Ο Θεός Πάνας έχει σχέση και με τη Θεά Άρτεμις, έτσι δεν είναι? Η Θεά Άρτεμις της Αρτέμιδος, έτσι, γεννήθηκε στη Δήλο, στη από Δήλο. Τη Λιτό. Ναι. Ήτανε κόρη της Λιτούς και του Διός, στη Δήλο, που είναι Δήλος ή Βήλος ή Ήλιος, ωραία, που είναι το πιο φωτεινό κομμάτι στον πλανήτη Γη. Το πιο φωτεινό κομμάτι, μάλιστα. Ναι, μα το λέει και η λέξη. Δήλος είναι η μεταφορά από την αιωλική στην ιωνική διάλεκτο του Δέλτα με το Βήτα. Είναι Δήλος, Βήλος. Ο Θεός Βήλος ελατρεύεται εις την Αίγυπτον, έτσι, ή Ήλιος, ο Θεός Ρα δηλαδή, που τι είναι η Αίγυπτος, μία αποικία των πανάρχαιων εταιοκριτών Κριτών, που είναι κάτω του Αιγαίου. Η γη που είναι κάτω του Αιγαίου, Αίγυπτος, με τρεις πανάρχαιες ελληνικές πρωτεύουσες, τα ονόματα κάνουν μπάμα από μακριά, όπως η Μέμφης, Εθίβε, ωραία, και η Λιούπολης. Η Λιούπολης. Ωραία. Βέβαια, αυτές ήταν οι τρεις πόλεις των Αιγυπτίων. Ναι. Ο δε Μανέθων, ο ιστορικός των Αιγυπτίων, αναφέρει, αναφέρει ότι η δυναστεία των Φαραώ, ωραία, εγκαθιδρύθη εν Αιγύπτο από το Μίνωα ή Μινά ή Μενέ. Ωραία. Δηλαδή, κανονικά ήταν αποικία των Αιτεοκριτών Κριτών, έτσι, η Αίγυπτος, ναι, ναι, που ελατρεύεται ο Βήλος. Ωραία. Ωραία. Συνεπώς, να πάμε στην ερώτησή σας, ήτανε το φως, είναι το φως η Άρτεμις και ο Απόλλων από το ρήμα Λαολό, εξού και Ελλάς, που θα πει φωτίζω, με το φως της παγκοσμίου οικουμενικής και συμπαντικής γνώσεως, είναι οι φέροντες το φως, οι αιωσφόροι δηλαδή. Αιωσφόροι. Ναι, όπου ο χριστιανισμός το μετέτρεψε σε κάτι αρνητικό και έτσι ο καημένος ο άνθρωπος, οποιοδήποτε, δεν αναλύει τη λέξη γιατί τρέμει και στο άκουσμα. Ωραία, αιωσφόρος, ο φέρον το φως. Φόρος, ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση με αυτό το οποίο μετέτρεψαν, ας πούμε. Έχουν πάρει ελληνικές λέξεις όπου δεν έχουν, έχουν αντίθετες σημασίες. Ναι. Λοιπόν, όπως και διάβολος είναι αυτός που βάλει κατά του Διός. Κατά του Διός, βολή του ναι. Ναι, κατά ναι, της ναι, δικαιοσύνης, εκείνος που βάλει κατά της δικαιοσύνης, κατά του δικαίου, έτσι, κατά του φωτός. Ναι. Ωραία. Καταλάβατε, είναι τα δύο αδέρφια αυτά τα φέροντα το φως. Οπότε εσείς πολύ καλά κάνετε, γιατί σαν Ελληνίδα, όπου με γονιδιακή εξέταση και πρόσφατα μάλιστα αποδείχθηκε ότι, για παράδειγμα, και από τις 7 νομούς της Πελοποννήσου που πήρανε δείγματα, ότι οι κάτοικοι είναι ακριβώς οι ίδιοι γονιδιακά όπως ήταν και το 7000 π.Χ. Αυτό επειδή είχαν σαν στόχο την ίσο της Απίας, σας είπα, την Πελοπόννησο. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί από εκεί ελευθερώθηκε το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου η νεότερη Ελλάδα, που εστήλανε τον Εβραίο Ιάκωβο Φαλμεράιερ να πούνε ότι, για παράδειγμα, οι Νεοέλληνες που ήταν στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος μόλις 700.000 το 1830,
ότι ήταν απόγονοι των Αλβανών, λέει, και των Σλάβων. Ωραία. Αποδείχτηκε και γονιδιακά ότι είμαστε τα πιο γερά στοιχεία μέσα στους αιώνες παρά τις κακουχίες και είμαστε κατευθείαν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Για παράδειγμα, εγώ ξέρω ότι είμαι ιωνικής καταγωγής και προελεύσεως από το ευγενές γένος των Ιώνων. Ωραία. Που ήταν και οι αρχαίοι Αθηναίοι, που ήταν όλοι οι Ιώνες της Μικράς Ασίας, που είναι τα Ιόνια νησιά, εξού και η Ιωνία της Μικράς Ασίας, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι με ωμέγα ή Ιόνιον πέλαγος που είναι με όμικρον. Ωραία. Είμαστε Ιώνες κυρίως στην σημερινή Ελλάδα και Δωρεείς, όπως Δωρεείς ήταν οι Λακεδαιμόνοι, για παράδειγμα. Έτσι. Εγώ ξέρω ότι είμαι από την οικογένεια, για παράδειγμα, Θεοδόση, που ήταν η μητέρα μου, είναι καταγράφει ο Κωνσταντίνος Γεωργιλάς Θεοδόσης, που κατέφυγε στην Άκυνθο το 1484, ότι είναι απόγονοι των Αθηναίων και ήρθανε και καταφύγανε στο άνωθεν νησίων για να αποφύγουν τα επιδρομάς των βαρβάρων υποτών της Δύσεως και τους αγαρινούς. Αγαρινούς λέγανε τους Τουρκομογκόλους. Τουρκομογκόλους. Ναι, ναι. Που οι Βυζαντινοί πρόγονοί μας, Έλληνες, τους ονομάζανε σαυρομάτιδες. Ότι είχανε μάτια σαύρας. Έτσι, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και άλλοι ιστορικοί. Δηλαδή γύρω στο 10ο αιώνα ή όπως η Άννα η Κομνηνή. Γύρω στο 10ο αιώνα αυτοί ήτανε καθαρά μογγολικοί φυλοί. Ωραία. Και δεν έχουμε κάνει επουδενή επιμειξίες μαζί τους, διότι από τα 70 εκατομμύρια που έχει σήμερα, για παράδειγμα, να μου επιτρέψετε τον όρο η Τουρκομογγολία, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιστεύω, είναι το όταν, ας πούμε, έχεις εκτουρκιστεί, αυτό είναι ένα μογγολικό πιστεύω. Είναι με μεσογειακού τύπου ανθρώπους. Από τα 70 εκατομμύρια μόνο τα 10 εκατομμύρια είναι οι σαυρομάτιδες, οι Τουρκομογγόλοι. Οι υπόλοιποι είναι εξισλαμιζέντες, Έλληνες ως επιτοπλίστων στον Πόντο, που είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, από τους μη εκδιωχθέντες Έλληνες από το 1922, ήδη από προηγούμενους αιώνες είχαν εξισλαμιστεί οι Έλληνες, οι οποίοι είναι περιβόητοι κρυπτοχριστιανοί και πάνε μέχρι σήμερα ακριβά σε ελληνοορθόδοξες εκκλησίες. Είναι οι Αρμένοι που είχαν επίσης εξισλαμιστεί και είναι και οι Καρδούχοι, όλοι οι Καρδούχοι, όπως αναφέρει ο Ξενοφώντας στα ελληνικά του, οι φυλοί δηλαδή των Κούρδων σήμερα που είναι εξισλαμισμένοι. Καταλάβατε. Οι Τούρκοι είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Οι Μογγόλοι. Οι Μογγόλοι. Όπως ήταν στην αρχική τους μορφή. Ναι, αν θυμάστε, ένα πρόσωπο όπως του Οζάλ. Έτσι, που ήταν καθαρά Τουρκομογγόλος αυτός. Έτσι, μάτια σκιστά, πλακουτσί μύτη, μάγουλα προς τα έξω. Ενώ, ξέρω εγώ, Ετζεβίτ ήταν λαζός. Ήταν εξισλαμισμένος λαζός. Πόντιος δηλαδή, που εφωνάζανε η Ελλάς ζει. Και οι μισοί λαζοί αναγκαστήκανε να εξισλαμιστούν και οι άλλοι περάσανε το 1922 σαν πόντι στον ελλαδικό χώρο. Όπου είναι πανταχώθεν. Έτσι είναι και στην Αργολίδα, από ό,τι γνωρίζω, είναι σχεδόν σε όλη τη Μακεδονία. Καταλάβατε, έχουνε φυσικά στις δύο μεγάλες μας πόλεις, την πόλη των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, της αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι. Και αυτά εν όψη του Μακεδονικού, γιατί η γύφτος Σκοπιανή, έτσι, δηλαδή η γύφτη των Βουλγάρων μαζί με τους με Αλβανούς, ένα μείγμα, προσπαθούν, ας πούμε, να με χρήματα του Τζορτζ Σόρος,
ωραία, που το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, να πάρουν το όνομα Μακεδονία. Έτσι, να πάρουν το όνομα Μακεδονία, γιατί μας απασχολεί άμεσα αυτές τις ημέρες, γιατί έτσι αν το πάρουν θα έχουν αλυτρωτικές τάσεις, ονομάζουν δε, πήγα να πω, τη Θεσσαλονίκη, προσέξτε πόσο έβυχο όνομα είναι η Θεσσαλονίκη, τη λένε Σολούν. Σολούν. Σολούν, ναι. Και είπα σε ένα γυφτοσκοπιανό γιατρό, ο οποίος μου λέει, μα γιατί οι Έλληνες δεν σ' αναδεικνύουν εσένα, ναι. Θα μπω μέσα σε κάνα αμερικανικό σαλούν, λέω, ωραία, με δύο όπλα, να αρχίσω τους σκοτωμούς, σαλούν, σολούν, σολούν. Σολούν. Τι είναι το σολούν, τι θα πει στη γλώσσα σολούν. Ωραία, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι η νίκη των Θεσσαλών Ταγών. Ωραία, δηλαδή το πράγμα μιλάει από μόνο του, ότι ο Έλληνας έχει την ετυμολογία της λέξεως. Ωραία, και μας έχουν αναγκάσει σε πράγματα αυταπόδεικτα να... να προσπαθούν τον εδαφικό κατακερματισμό της Ελλάδας. Τώρα. Ωραία. Κύριε Ανδρεόλα, ναι. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και ξεκινήσαμε το νέο έτος μαζί εδώ στο New Radio. Ναι. Εύχομαι... Να πω, με συγχωρείτε. Ναι. Παρακαλώ, αφού παρακαλώ. Σας ευχαριστήσω κι εγώ. Να πω το εξής, ότι ακόμα με το πραγματικό ελληνικό ημερολόγιο, γιατί ακολουθούμε το ρωμαϊκό, το οποίο μας το επιβάλλανε οι Ρωμαίοι, για παράδειγμα Δέκεμ είναι ο αριθμός 10, ο Δεκέμβριος, ο οποίος ο Δεκέμβριος ήταν ο τελευταίος μήνας των Ρωμαίων. Οι Έλληνες είχαμε 12 πάντοτε μήνες. Πάντοτε και, 12. Ναι, ο μήνας αυτός είναι ο μήνας Ποσειδεών, προς τιμήν του Ποσειδώνος, και γύρω στις 15 Ιανουαρίου που ετοιμάτω από τους Ρωμαίους ο Θεός Ιαννός, ο Θεός της Ιάσεως, ωραία, εμείς έχουμε το μήνα Γαμιλιών. Γαμιλιών, ο Γαμιλιών βέβαια. Ονομάζεται έτσι εξαιτίας του ιερού γάμου που έγινε μεταξύ του Διός και της Ήρας. Ωραία. Για εμάς τους Έλληνες, ωραία, η πρωτοχρονιά ήταν χιλιετίες μέχρι την έλευση του χριστιανισμού, ήταν το μήνα εκατομβεών. Ο μήνας εκατομβεών που εορτάζονται τα ιερά εκατόμβεα προς τιμήν του Απόλλωνος είναι ο σημερινός Ιούλιος, που τον ονομάσανε έτσι, βάλανε έναν... δύο εμβόλυμους μήνες αφού πήρανε τη γνώση από εμάς τους Έλληνες οι Ρωμαίοι, ονομάσανε τον Ιούλιο εξαιτίας του Ιουλίου Κέσαρος, ο οποίος σκοτώθηκε το 44 π.Χ. και εξαιτίας και τον μήνα Αύγουστο, για να τιμήσουν τον πρώτο αυτοκράτορα της Ρώμης, τον Οκταβιανό Αύγουστο, που βασίλευσε από το 29 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστόν. Και ήτανε και ο αυτοκράτορας και ο πρώτος αυτοκράτορας, ο οποίος σε βασίλευε στα χρόνια του Χριστού. Καταλάβατε, ήτανε, παραλαμβάνω, εμείς έχουμε το μήνα εκατομβεών. Εκατομβεών. Δηλαδή, του εκατομβεώνος, όπου ο επόμενος μήνας είναι ο μεταγυπνιών. Ωραία. Που ο κάθενας μήνας είχαμε ιερές εορτές. Ο εκατομβεών λοιπόν εορτάζεται μετά την κατά τη διάρκεια του θέρους. Ωραία. Έλληνες σαν και εμάς, ελπίζουμε, ωραία, να επαναφέρουμε στην ορθότητά του, γιατί ξέρετε ότι το ελληνικό ημερολόγιο, το αττικό ημερολόγιο δεν έκανε δευτερόλεπτο. Ναι, έτσι, ναι. Από πανάρχια χρόνια οι Έλληνες γεωγράφοι, ωραία, όπως ο Στράβων, ωραία, στα γεωγραφικά του, είχαμε ένα ακριβές ημερολόγιο.
οι Ρωμαίοι που προσπαθήσαν να επιβάλλουν και το Ιουλιανό ημερολόγιο που επιβάλλανε στην αρχή είχε τεράστιες αποκλίσεις και αναγκαστήκαν να το αλλάξουν γύρω στο 1500 μετά Χριστόν με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο το υιοθέτησε η Ελλάδα το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1924 και πήγαμε 13 μέρες μπροστά. 13 ημέρες μπροστά, ναι, μάλιστα. Ναι, τον, ναι, Απρίλιο του 1924. Εάν όμως εφαρμόσουμε το ελληνικό ημερολόγιο, το οποίο το ελληνικό ημερολόγιο επίσης είναι από πρώτης Ολυμπιάδος, ωραία, το 776 π.Χ. Και όσοι Έλληνες δεν είχαν στερνιστεί, για παράδειγμα το ρωμαϊκό ημερολόγιο, το οποίο επιβλήθηκε ελαίο του χριστιανισμού, δεν έκαναν δευτερόλεπτο. Δεν έκαναν δευτερόλεπτο, καταλάβατε. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ήτανε μελετημένο από πανάρχια χρόνια. Τα πάντα ήταν μελετημένα όλα. Δεν υπήρχε, ναι, καθόλου τυχαία, τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, γιατί από εδώ έτσι έχει όχι μόνο ξεκινήσει, αλλά έχει καλλιεργηθεί όλος ο πολιτισμός. Έτσι. Αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί που μιλάνε, ένας Γερμανός καθηγητής στην Ακαδημία Αθηνών μόλις στο 1975 παραδέχθηκε ότι η Αυτοκράτηρα Θεανό του Βυζαντίου τους πήγε τον πολιτισμό μόλις το 10ο αιώνα μετά Χριστόν τους Βανδάλους. Ναι. Καταλάβατε, μόλις το 10ο αιώνα. Λοιπόν, η πριγκίπισσα Θεανό που παντρεύτηκε τον Όθωνα το δεύτερο της Γερμανίας. Ναι, αυτός, ναι, που θεωρείται για παράδειγμα γοτθικός ρυθμός είναι ο βασιλικός ρυθμός του Βυζαντίου, ο οποίος επειδή δεν μπορούσαν ακριβώς να τον εφτιάξουν με τρούλο, ναι, τον εφτιάξανε μητερό. Για τα χιόνια. Για τα χιόνια, καλά. Για τα χιόνια που υπάρχουν στο βορρά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, γιατί κάθε πριγκίπισσα που πήγαινε και μέσα στο Βυζάντιο, ωραία, που πήγαινε να παντρευτεί βαρβάρους ηγεμόνες, έπαιρνε μαζί τους και επιστήμονες, καταλάβατε. Λοιπόν, και είναι επίσημα αποδεδειγμένο από αυτούς ότι τους έδωσε τον πολιτισμό η Αυτοκράτηρα Θεανό μόλις από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Ωραία. Πάρα πολλά μαθαίνουμε από εσάς, κύριε Ανδρεόλα. Θα σας στέλνουμε ένα καλό βράδυ, ευχές για ένα καλό βράδυ, και θα τα ξαναπούμε εμείς την άλλη Δευτέρα. Με τα δεδομένα έτσι, της σημερινής εποχής, εύχομαι σε όλους μας, στους και στους ακροατάς σας, καλή χρονιά, το 2018 να είναι ένας καλύτερος χρόνος έτσι. Όπου πραγματικά θα μας φέρει μια ευημερία, έτσι, και υλική ευημερία, ωραία, αλλά κυρίως πνευματική ευημερία, γιατί για να εφαρμοστεί το τελειότατο πολίτευμα στον κόσμο, η πολιτεία του Πλάτωνος, θα πρέπει να έχουμε την αναβίβαση της παιδείας των πολιτών, ωραία, για να κυβερνηθούν από τους αρίστους. Οι άριστοι είναι οι φιλόσοφοι. Ναι, ωραία. Έτσι, γέννητο. Με αυτό το, γέννητο, να είστε με αυτά τα πνευματικά καλά δώρα, έτσι, που είναι δώρα ενός Έλληνος πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος ακολουθεί την παιδεία την ελληνική, γιατί μέσα στη λέξη παιδεία έχουμε και τη λέξη πολιτισμός, ωραία, γιατί ο πολιτισμός είναι μια νεωτερίστικη έκφραση από τον Αδαμάντιο Κοραή τον πατέρα του ελληνικού διαφωτισμού, του νέου ελληνικού διαφωτισμού, ωραία. Λοιπόν, και εύχομαι οι Έλληνες, αυτοί που μας ακούνε και αυτοί που θα μας ακούσουν αργότερα, γιατί θα μείνουν οι εκπομπές μας. Βεβαίως και θα μείνουν οι εκπομπές και κάνετε ένα θεάρεστον έργο. Ευχαριστούμε, ωραία, πάρα πολύ. Να μπορέσουν
να διαβάσουν βιβλία, να κάνουν μια προσωπική προσπάθεια, να έρθουν σε επικοινωνία με ανθρώπους σαν και εμάς. Καταλάβατε. Ναι, να, βέβαια, βέβαια. Να πάνε μπροστά, διότι ασχολούνται όλο και με πιο ασήμαντα θέματα. Και ασχολούνται με πιο ασήμαντα θέματα γιατί. Γιατί έχουν φροντίσει κάποιοι που θέλουν το κακό τους να έχουν έλλειμμα παιδείας. Το καταλάβατε. Αυτό το έλλειμμα παιδείας αποφέρει αυτά τα αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Εμείς τους προσφέρουμε τεράστια πνευματικά αγαθά για να πραγματικά για να έχουν μία ψυχική ανύψωση, ωραία, και σε όλους τους τομείς. Ωραία. Mm-hmm. Καλό βράδυ, κύριε Ανδρεόλα. Ευχαριστώ πάρα να είστε πολύ. πάντα καλά. Ο Γιάννη, από εμένα, το Διονυσάκη, το γιο μου και τη σύζυγό μου την Αθηνά. Σε όλη την οικογένεια, να είστε πάντα καλά. Και στους ακροατές σας, ευχόμαστε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, γέννητο. Γεια σας. Γεια σας. 19 λεπτά μετά τις 8. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Εκπομπή Ιστορικές Διαδρομές. Ανανεώνουμε τον ραδιοφωνικό μας ραντεβού και την επόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα εδώ στο New Radio. Να είστε καλά, χαίρετε. Καλή χρονιά.